ακυρώνεται ένας χρόνος από το μεγάλο προδιαγεγραμμένο έγκλημα των τεπών. Από εκείνες τις συγκλονιστικές ημέρες που πυροδότησε αυτό το απερίγραπτο γεγονός. Τα εκατομμύρια του κόσμου που έκαναν πόνο την οργή και την οργή συλλογικό αγώνα για διεκδίκηση απέναντι στα συντρίμμια που έχει γίνει η ζωή τους από την πολιτική που θεωρεί την προστασία της κόστος σε σχέση με τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Από την επόμενη μέρα της μεγαλύτερης συνδρομικής τραγωδίας άρχισε να σχεδιάζεται, να μεθοδεύεται και να εκτελείται ένα δεύτερο έγκλημα. Αυτό της αλλίωσης, της απόκρυψης, της εγκάλυψης των στοιχείων και των ευθυνών. Καταγγέλουμε την αντίστοιχη προσπάθεια εγκάλυψης που έγινε και με τη λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής από την κυβέρνηση και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα, αφήνοντας με τον εσπευμένο τρόπο που αυτή σταμάτησε τη λειτουργία της, παρά πολλά κενά στην έρευνα και πολλά και σοβαρά ερωτήματα. Κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης και των μηχανισμών του συστήματος να μας πείσει ότι το έγκλημα στα ΤΕΠΗ οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος έπεσε στο κενό. Όσο και αν προσπαθήσουν να κρύψουν τις πραγματικές αιτίες, εμείς εδώ θα βρισκόμαστε για να τις αναδεικνύουμε. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, ένα χρόνο μετά το έγκλημα στα ΤΕΠΗ και η κατάσταση στο σιδηρόδρομο όχι απλά δεν έχει αλλάξει προς το καλύτερο, αντίθετα γίνεται όλο και πιο επικίνδυνη για τους εργαζόμενους στα τρένα και τους επιβάτες. Τα ίδια υλικά που δημιούργησαν τις συνθήκες για το τραγικό δυστύχημα διατηρούνται στο ακέραιο. Το ξεχαρβάλαμα που επέφεραν οι διατυπωποιήσεις εξελίσσεται διαρκώς. Η ασυνεννοησία μεταξύ των εταιριών στο σιδηρόδρομο επεκτείνεται. Το απαρχιωμένο υλικό με την ελλειπή του συντήρηση εξουθυνώνεται ακόμα περισσότερο. Το 90% από αυτό κυκλοφορεί χωρίς να τηρεί τις νέες προδιαγραφές πυρασφάλειας. Οι εγκαταστάσεις και οι υποδομές συντήρησης παραμένουν ακατάλληλες και επικίνδυνες. Το δίκτυο στη Θεσσαλία και οι αντίστοιχες εγκαταστάσεις στο Βόλο παραμένουν κατεστραμμένες. Το υπόλοιπο δίκτυο γραμμής συνεχίζει να μην ελέγχεται προληπτικά και φυσικά να μην υπάρχει η δυνατότητα λόγω έλλειψης τεχνικού προσωπικού να συντηρηθεί έστω στοιχειωδώς. Το προσωπικό ραγδαία μειώνεται και δεν αντικαθίσταται. Οι μορφές απασχόλησης με μπλοκάκια, όπως κατά κόρο γίνεται και μάλιστα σε κέρια απόστα ασφάλειας, βάζουν εμπόδιο στην απαιτούμενη εξειδίκευση για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών. Οι δεκάδες αφύλακτες διαβάσεις εγκυμονούν νέα τραγικά ατυχήματα. Συστήνεται μάλιστα από τον ΟΣΕ αυτό να αντιμετωπίζεται από το προσωπικό των αμαξοστοιχιών με ένα τριτοκοσμικό και επικίνδυνο τρόπο. Τα συστήματα ασφάλειας σε μεγάλα τμήματα του δικτύου ακόμα δεν λειτουργούν. Το να περνάνε τα τρένα με κόκκινο το 2024 το θεωρούν κανονικότητα. Και κάτι ακόμα που δείχνει την ακραία αδιαφορία του συνάδελφοι. Το επίμαχο κομμάτι από το σταθμό Λάρισας μέχρι τον Ευαγγελισμό που έγινε το τραγικό δυστύχημα, μετά και τον Ντάνιελ στην τηλεδιοίκηση του σταθμού της Λάρισας, ακόμα φαίνεται κόκκινο. Καθώς και η επικοινωνία σε αυτό το κομμάτι συνεχίζει να έχει κενά. Δυστυχώς δεν τους συγγενεί τίποτα. Όλα αυτά και άλλα τόσα τα γνωρίζουν όλες οι εταιρείες, τα γνωρίζει η ΡΑΣ, τα γνωρίζει το Υπουργείο και η κυβέρνηση. Οι δημοσιονομικές αντοχές λένε δεν επιτρέπει κάτι περισσότερο αυτή τη στιγμή. Κόστος, κόστος, κόστος. Η ζωή μας για το σύστημά τους και η ασφάλεια είναι κόστος. Συνάδελφοι και συναδέλφισες, φίλοι και φίλες, γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ. Γιατί όσο αυτοί υπερασπίζονται τα κέρδη τους, εμείς υπερασπιζόμαστε τη ζωή μας. Γιατί όσο αυτοί προσπαθούν να περιορίσουν τη ζωή μας, θα βρίσκουν πάντα μπροστά τους αγώνες μας για την κάλυψη των αναγκών μας. Απεργούμε και διαδηλώνουμε σήμερα, μετατρέποντας την ημέρα του πένθους σε ημέρα αγώνα για να βρουν δικαίωση και οι νεκροί μας στα ΤΕΠΗ. Ένα χρόνο μετά,
Την ίδια μέρα απεργούμε και αγωνιζόμαστε για άμεση αποκατάσταση του συνδρομικού δικτύου στη Θεσσαλία και των εγκαταστάσεων συντήρησης στο Βόλο. Άμεση ολοκλήρωση της εγκατάστασης και λειτουργίας των φωτοσημάτων και των συστημάτων ασφάλειας και κυκλοφορίας σε όλο το δίκτυο για να μην ξαναθρηνήσουμε νεκρούς. Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και του μηχανολογικού εξοπλισμού στα μηχανεργοστάσια και έλεγχος για την ασφαλή λειτουργία τους. Μέτρα προστασίας και υγείας και της ζωής μας στους χώρους δουλειάς. Προσλήψη προσωπικού με συγκροτημένα δικαιώματα σε όλες τις εταιρείες και σε όλες τις ειδικότητες, όλες οι συμβάσεις να μετατραπούν σε αορίστου χρόνου. Σύγχρονο, ασφαλές, νέο τροχαίο υλικό. Για καμιά περικοπή των δρομολογίων. Για την ένταξη των δρομολογίων σε ώρες και που θα διευκολύνουν τους εργαζόμενους προς και από τις δουλειές τους. Καμιά σκέψη για αύξηση της τιμής των εισιτηρίων. Δωρεάν μετακίνηση σε σπουδαστές, ανέργους και αμαία. Για συλλογικές συμβάσεις με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, μέτρα για την ακρίβεια που κατατρώει το εισόδημά μας. Να αποκαλυφθούν τα πραγματικά αίτια και οι πραγματικοί υπεύθυνοι της τραγωδίας στα ΤΕΠΗ. Να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, υπερασπιζόμαστε το δικαίωμά μας στη ζωή και την ασφάλεια. Αγωνιζόμαστε για να απολαμβάνει ο λαός μας σύγχρονες, φθηνές και ασφαλείς μεταφορές. Ασφαλείς μεταφορές όπως μπορούν και πρέπει να είναι τον 21ο αιώνα. Το έγκλημα στα Τέμπη δεν θα ξεχαστεί. Στον δρόμο του αγώνα θα κερδίσει η ζωή. Καλή δύναμη σε όλους!